και πορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Πολλοί λένε ότι ο νόμος του Θεού είναι στενάχωρος. Μάλιστα, όλοι το παθαίνουμε αυτό εδώ που τα λέμε, όλοι το παθαίνουμε. Πώς το παθαίνουμε? Αν μας βάλουν κάτι παραπάνω, σαν άσκηση στην πνευματική ζωή, αισθανόμεθα στεναχώρια. Αν πούμε σε κάποιον, κάνε 10 μετάνοιες, θα έρθει ύστερα από λίγο καιρό να μας πει ότι δεν κατάφερε να τις κάνει αυτές τις 10 μετάνοιες. Ναι, τόσο πολύ. Αισθανόμεθα όλοι μας την πνευματική ζωή σαν κάτι το πολύ στενάχωρο. Πιστέψτε, στην πνευματική ζωή υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο. Αυτό το κρίσιμο σημείο μοιάζει σαν την, το παράδειγμα το έχω πει και άλλη φορά σε εσάς, σαν την, ένα αντικείμενο που τρέχει μέσα στον ήχο, μέσα στον χώρο, μέσα στον αέρα, και όσο η ταχύτητα αυξάνει το αντικειμένο, τόσο ο αέρας αποκτάει ιδιότητες στερεού. Και όταν προσεγγίζει η ταχύτητα του αντικειμένου που τρέχει την ταχύτητα του ήχου, τότε έχει φτάσει η ιδιότητα του αέρος να είναι περίπου ίση με ένα στερεόν. Και εκεί διαλύει το αντικείμενο. Σαν να προσέκρουσε πάνω σε ένα βουνό. Διαλύει το αντικείμενο. Ένα αεροπλάνο. Παρατηρείτε όμως, το ξέρουμε πια αυτό, είναι ένα θέμα που το ξέρει η φυσική. Όταν περάσουμε την ταχύτητα του ήχου, τότε πλέον χάνει αυτή την ιδιότητα το μέσον, ο αέρας, να είναι στερεόν, και τότε το αντικείμενο τρέχει άνετα. Συμπέρασμα. Υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο. Είναι λίγο πιο κάτω από την ταχύτητα του ήχου. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Στην πνευματική ζωή υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο. Άμα το ξεπεράσουμε αυτό το κρίσιμο σημείο, το οποίο μας κάνει να βλέπουμε το νόμο του Θεού φοβερά πνίγυρον και δύσκολον. Ο Χριστός είπε, το φορτίο μου είναι ελαφρύ, ο ζυγός μου Χριστός. Το χρήμα ήταν χρήσιμος, ζυγός, αλλά χρήσιμος. Όπως αυτή τη στιγμή, πόσο ζυγίζουν τα ρούχα μας, ξέρετε? Ας πούμε 2-3 κιλά, 4 κιλά. Αν φοράμε και παλτό, 5 κιλά. Και πατατούκα ή κάπα, 6 κιλά. Αν μας δίνανε να κρατάμε στο δρόμο 6 κιλά, όπου πηγαίνουμε, θα τα κρατούσαμε ευχαρίστως? Βεβαίως όχι. Μια τσάντα να σας δώσει η γυναίκα σας με 6 κιλά μέσα, μονίμως να τα κρατάτε στον δρόμο. Θα τα κρατούσατε? Όχι. Ποιος διανοήθηκε να βγάλει τα ρούχα του γιατί ζυγίζουν 6 κιλά? Βάρος είναι. Αλλά είναι χρήσιμο βάρος. Βάρος είναι. 6 κιλά είναι. Αλλά είναι χρήσιμο βάρος. Έτσι και εδώ. Το Ευαγγέλιο ζυγός είναι. Αλλά είναι Χριστός ζυγός. Είναι χρήσιμο ζυγός. Οπωσδήποτε. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός είπε αυτό. Οι εντολές πότε μοιάζουν βαριές? Μέχρι που να ξεπεράσουμε αυτό το κρίσιμο σημείο. Μόλις το ξεπεράσουμε, τότε ξέρετε πως μοιάζουν οι εντολές του Θεού? Να το λέει ο στίχος. Και πορευόμην εν πλατισμό, ότι τα εντολά σου εξεζήτησα. Επειδή εξεζήτησα, προσέξτε, όχι εζήτησα, εξεζήτησα, εξεζητώ. Θα πει, ζητώ με τα ιδιαίτερας φροντίδος. Άρα ξεπέρασα το κρίσιμο στοιχείο, σημείο. Σημαίνει πίστεψα μέσα μου, γέμισα από φλόγα. Εζήτησα τις εντολές σου επιμόνως. Και τώρα, αφού τις εζήτησα επιμόνως και τις ζω, τώρα για μένα δεν είναι δύσκολες πια. Τώρα περπατάω εν πλατισμό. Άνετα. Άνετα. Λεωφόρος μετά. Ο Χριστός είπε ότι είναι η οδός του δύσκολη. Μετά όμως είναι λεωφόρος.